Γιαγιάδες, θείες και ξαδέλφια επιστρατεύτηκαν πρωί-πρωί για να φροντίσουν τα μικρότερης κυρίως ηλικίας παιδιά, τα οποία από σήμερα και για 13 ακόμη μέρες σε πρώτη φάση δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο λόγω των μέτρων που ανακοινώθηκαν για τον κορονοϊό. Οικογένειες με εργαζόμενους γονείς μέσα σε λίγες ώρες, θέλοντας να βρουν τρόπο για να μπορέσουν να είναι ασφαλεί τα παιδιά τους, κλήθηκαν να κινητοποιήσουν μέλη του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος, μέχρι να αναπτυχθούν με σαφή τρόπο τα μέτρα που θα ισχύσουν για τους εργαζόμενους γονείς με φόντο το κλείσιμο των σχολείων. Από θείες, θείους, μέχρι γείτονες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σήμερα με λύσεις ανάγκης, μια οικογένεια φιλοξενεί εκτός από τα δικά της παιδιά και όλα τα παιδιά της γειτονιάς, γιατί ειλικρινά πηγαίνοντας στη δουλειά δεν ξέραμε και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε άδεια. Οι εταιρείες δεν ήταν ενημερωμένες, τα σχέδια ήταν απλές οδηγίες και σκέψεις, δεν είχε έρθει καμία ενημέρωση και κανένας εργοδότης δεν ήξερε τι μπορεί να κάνει με τους υπαλλήλους του και οι γονείς δεν ξέραμε αν το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά μπορούμε να παραμείνουμε στους χώρους εργασίας ή μπορούμε να πάρουμε άδεια. Το πλήθος των μαθητών στην Κρήτη που από σήμερα μένουν στα σπίτια τους φτάνει περίπου τις 100.000. Στις 986 σχολικές μονάδες που μένουν κλειστές, 438 νηπιαγωγεία, 335 δημοτικά σχολεία, 113 γυμνάσια, 100 λύκεια τα οποία φιλοξενούν ακριβώς 98.850 μαθητές. Αυτό που αυτή τη στιγμή επικρατεί είναι το χάος. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωνόμαστε, αν δικαιούμαστε να πάρουμε άδεια, εάν η άδεια που θα πάρουμε θα είναι με αποδοχές από τον εργοδότη, από κάποιον άλλον φορέα και τελικά αν εμείς και τα παιδιά μας είμαστε ασφαλείς και πού μπορούμε να πηγαίνουμε ή όχι. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι 48.866 μαθητές φοιτούν στο Ηράκλειο, 10.949 στο Λασίθι, 14.032 στο Ρέθυμνο και 25.003 μαθητές στα Χανιά. Από τις πιο ευαίσθητες περιπτώσεις, οι γονείς 11.474 μαθητών νηπιαγωγείων, που από τη μια μέρα στην άλλη θα πρέπει να βρουν τρόπο προκειμένου τα παιδιά τους να παραμείνουν υπό την προστασία στα σπίτια τους, και 1.500 γονείς παιδιών που φοιτούν σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μόνο στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως γνωρίζετε, οι σχετικές δομές των ΚΕΠΑ στο Δήμο Ηρακλείου, οι υφιστάμενες δομές ΚΕΠΑ στο Δήμο Ηρακλείου είναι 22. Και τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές περίπου 1.500. Οι οδηγίες για τους μαθητές είναι πολύ συγκεκριμένες, όπως λένε οι επιστήμονες, και φαινόμενα μαθητών που εκδηλώνουν συμπεριφορές διακοπών θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς το μέτρο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό μόνο εφόσον επιδείξουν υπεύθυνη στάση και παραμονή στα σπίτια τους και περιορισμό των συναναστροφών σε κλειστούς χώρους, με τους γονείς ωστόσο να διατυπώνουν την αγωνία τους για το κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν μέσα στο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί να τηρήσουν πιστά τα μέτρα. Σπίτι ή στην ανάγκη σε ανοιχτούς ελεύθερους χώρους. Βοηθάει και ο καιρός αν έχει ηλιοφάνεια, που η ηλιοφάνεια μας βοηθάει μέσω διαφόρων διεργασιών στην καλύτερη υγεία, που είναι πολύτιμη και το ανοσοποιητικό μας το βοηθάει αυτό το διάστημα, ή σε ανοιχτούς λοιπόν ελεύθερους χώρους. Δηλαδή περίπατος στην εξοχή, στη θάλασσα, στις παιδικές χαρές, τα μικρότερα, χωρίς να έχουν στενή επαφή μεταξύ τους, να μην πιάνουν το ένα το άλλο. Έτσι, μπορούμε να βρούμε να ασχολήσεις μες στο σπίτι. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμόζεται το επόμενο λεπτό όταν δεν έχουν ληφθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί αυτό. Άρα λοιπόν, πριν πετάξουν τον μπαλάκι στο τι κάνουν οι γονείς, ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που παίρνουν τα μέτρα και δίνουν οδηγίες, αν έχουν προβλέψει και αν έχουν καλύψει κάθε πιθανότητα ώστε να εφαρμοστεί σωστά ένα μέτρο.